Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά κουπιά αποτελεί το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησαν στο διπλό σκύφελ αφρών βαρών το δίδυμο Μιλένα Κοντού και Ζωής Φίτσιου στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Ουγγαρία. Το ελληνικό δίδυμο έδωσε μεγάλη μάχη για την πρωτιά, αρκέστηκε όμως στη δεύτερη θέση που θεωρείται επιτυχία. Τα δύο κορίτσια θα διεκδικήσουν να πάρουν το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στη ρεγκάτα της Λουκέρνης. Τα δύο κορίτσια, η Μιλένα Κοντού από την Μυτιλίνη και η Ζωή Φίτσιου από την Θεσσαλονίκη. Όπως συνέβη πέρυσι στο Μπλετ με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, το ίδιο πράγμα έγινε και αυτή τη φορά από τη Μιλένα Κοντού και τη Ζωή Φίτσιου στην Ουγγαρία. Το διπλό σκύφελ αφρών βαρών γυναικών μάγεψε με την κούρσα που έκανε. Κοντού και Φίτσιου έδωσαν ένα μεγάλο αγώνα, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στον τελικό του αγωνίσματος με χρόνο 7:31.94, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο που αποτελεί τεράστια επιτυχία για τα ελληνικά κουπιά. Οι δύο Ελληνίδες έχασαν από τις Ρουμάνες Γιαννίνα Φαλ Γκρόνιγκελ και την Ιωνέλα Κάσμουκ, οι οποίες αναδείχθηκαν πρωταθλήτες Ευρώπης με χρόνο 7:29.63. Την τριάδα του Βάθρου συμπλήρωσαν οι Ιταλίδες Βαλεντίνα Ροντίνι και Σίλβα Κρόζιο με χρόνο 7:33.73. Η Μιλένα Κοντού αριστερά και η Ζωή Φίτσιου δεξιά για δεύτερο συνεχόμενο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ασημένιο μετάλλιο για ένα πλήρωμα που βλέπει πλέον, κάνει focus στην πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.